Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Συνέχεια τώρα της προεκλογικής δραστηριότητας κομμάτων και υποψηφίων. Πρώτη καλεσμένη σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, η κυρία Β. Τατούλη, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Αρκαδία. Καλό μεσημέρι, κυρία Τατούλη. Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου, κύριε Παπαδόπουλο. Κυρία Τατούλη, έβλεπα πρόσφατα δηλώσεις σας σε τηλεοπτική εκπομπή για κομπλεξικούς βουλευτές. Τι εννοούσατε? Κυρία Κρυβοπούλου, εκείνο το οποίο εννοούσα, το εξήγησα κιόλας, είναι πολύ καθαρό. Ότι κάτι το οποίο δεν συζητάτε αυτές τις μέρες είναι και το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή στα επερχόμενα κοινοβούλια. Εκείνο το οποίο θέλω ιδιαίτερα να σημειώσω είναι ότι αυτό που παρατηρούμε είναι διάφοροι έτσι, κοινοβουλευτικοί άνδρες, οι οποίοι χωρίς να έχουν καμία συμμετοχή στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές και στους άλλους θεσμούς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ψηφίζουν και στη συνέχεια έρχονται πίσω στα μέρη τους, στην περιφέρεια όπου εκλέγονται, βγαίνουν στα παράθυρα των τηλεοράσεων και παραπονούνται συνεχώς για αυτό που έχει συμβεί και επί μονίμου βάσης ζητούν έτσι με κάποιο τρόπο τη λύπηση, θα έλεγα, των πολιτών. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής, ότι καταρχήν οι βουλευτές πρέπει να ανακτήσουν τη δική τους αξιοπρέπεια. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι οφείλουν να υπερασπίζονται τις επιλογές τους. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να μην τις κάνουν. Αυτό είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι και η συνεχής άρνηση. Εκείνο το οποίο διαπιστώνουν όσοι παρατηρούν με μία συνέπεια, θα έλεγα, τα δρόμενα στα περιφερειακά, στα δημοτικά συμβούλια, βλέπουν αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, κυρίως προερχόμενες από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, που έχουν μια συγκεκριμένη αιμονή σε οτιδήποτε αναπτυξιακό και χωρίς να αιτιολογούν την άρνησή τους, δημιουργούν επί μονίμου βάσης ένα τείχος και επιχειρούν μια ριζοσπαστικοποίηση, θα έλεγα, της πολιτικής ζωής των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο επέλεξα να εκφράσω με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό που απέδωσα. Χαρακτηρίζοντας τις συμπεριφορές προφανώς, γιατί ποτέ δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα παρά μόνο σε πολιτικές. Κυρία Τατούλη, γιατί να ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι εγώ αυτήν την παράταξη επέλεξα να πολιτευτώ για πρώτη φορά και το έκανα αυτό διότι θεωρώ ότι η κεντροδεξιά σήμερα ως μια συντηρητική παράταξη η οποία πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία και πιστεύει παράλληλα και στο κοινωνικό κράτος είναι η μόνη η οποία μπορεί να διασφαλίσει με ρεαλιστικές προτάσεις την συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας με πολύ πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Προφανώς και δεν με καλύπτουν οι προτάσεις των υπολείπων κομμάτων. Οι πολίτες αντιλαμβάνομαι ιδιαίτερα, γιατί ξέρετε εγώ έχω ξεκινήσει στην δική μου εκλογική περιφέρεια την ιδιαίτερη πατρίδα μου την Αρκαδία και κάνω έναν πολύ παραδοσιακό προεκλογικό αγώνα. Μιλώ με πάρα πολλούς πολίτες, βρίσκομαι και στο πιο απομακρυσμένο χωριό και αντιλαμβάνομαι ασφαλώς ότι υπάρχει οργή. Όμως να ξέρετε ότι στους πολίτες υπάρχει και βαθιά περισυλλογή και περίσκεψη. Γιατί ασφαλώς και τα πράγματα είναι άσχημα, αλλά η σύγχρονη ιστορία έχει αποδείξει ότι σε αυτό το βαρέλι, θα έλεγα, ενδεχομένως ο πάτος να μην είναι αυτός που αγγίζουν αυτή τη στιγμή τα πόδια μας. Και ασφαλώς ούτε καταστροφολόγος θέλω να είμαι, ούτε με εκφράζουν ακραίες απόψεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τατούλη. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, Β. Τατούλη, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Αρκαδία.